Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας 17 με 21 Μαρτίου, όπως αυτές καταγράφησαν από το Sigma Live. Σε σοβαρή κατάσταση διαμετακομίστηκε την Παρασκευή το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Υπουργός Άμυνας Τάσος Μητσόπουλος, ο οποίος εντοπίστηκε στο γραφείο του Λιπόθυμος από συνεργάτες του. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ο Τάσος Μητσόπουλος είπε στη ρήξη ανευρίσματος του εγκεφάλου, η οποία προκάλεσε στη συνέχεια καρδιακό επεισόδιο. Η γρήγορη μετάβασή του στο Γενικό Νοσοκομείο απέτρεψε τον μοιραίο και οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν εκείνη τη στιγμή. Σε ανακοινώσεις προέβη ο γιατρός του νοσοκομείου, Δ. Άκης Λάμπρο, ο οποίος επιβεβαίωσε τους λόγους που προκλήθηκε το καρδιακό επεισόδιο. Νωρίτερα, ο κ. Μητσόπουλος είχε συνάντηση στο Υπουργείο με τον πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο, Βασίλη Παπαϊωάννου. Από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο βρέθηκε η οικογένειά του. Εν λόγω πληροφόρηση, πρέπει να σημειώσουμε αφορά τα γεγονότα όπως αυτά διαδραματίστηκαν μέχρι τη στιγμή της οπτικογράφησης αυτής της ανασκόπησης της εβδομάδας. Στο Ζενίθ έφτασε αυτή την εβδομάδα ο διπλωματικός πυρετός μεταξύ Ρωσίας και Δύσης υπό τη σκιά των εξελίξεων στην Κρυμαία, όπου μετά το δημοψήφισμα και την επικύρωση από τη Μόσχα, η περιοχή έχει προσαρτηθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ήπιες ήταν οι κυρώσεις στη Ρωσία από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσθέθηκαν τα ονόματα 12 Ρώσων και Ουκρανών στον κατάλογο των προσώπων στους οποίους επιβάλλει κυρώσεις όπως απαγόρευση έκδοση βίζας και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Το ενδιαφέρον των ξένων δημοσιογράφων προκάλεσε η άφιξη του Προέδρου Αναστασιάδη στο Συμβούλιο Κορυφής. Ερωτήθηκε και για το φυσικό αέριο, το οποίο, όπως είπε, θα προσφέρουμε για τις ανάγκες της Ευρώπης. Η δήλωση του Προέδρου αποτελεί ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, ως ενεργειακό κέντρο και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει στις ενεργειακές ανάγκες των 28, όπως άλλωστε είχε γράψει και το Sigma Live σε προηγούμενο του ρεπορτάζ. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα απευθείας εμπορίου με τα κατεχόμενα, έστω και σε δοκιμαστική βάση, έστειλε ο Στέφαν Φούλε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Κάτι τέτοιο είπε, μπορεί να συζητηθεί μόνο μέσα από την πρόταση Αναστασιάδη για επιστροφή της αμοχώς του και εφόσον εφαρμοστούν όλες οι σχετικές προνοιές της. Μετά από διαπραγματεύσεις 16 ώρων, η Ελληνική Προεδρία ως εκπρόσωπος των κρατών μελών, η Κομισιόν και η Ευρωβουλή κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ενοποίηση. Η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί στις 15 Απριλίου με την έγκρισή της από την Ολομέλεια των Ευρωβουλευτών. 3 χρόνια θα χρειαστούν για το τελικό ξεκαθάρισμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με τον εκτελεστικό της Πρόεδρο. Μιλώντας στο BBC, ο Τζον Χουρίκαν χαρακτήρισε προσωπικό στίχημα για τον ίδιο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στο ίδιο βρετανικό μέσο, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος προσπαθεί να ξεπεράσει τις συνέπειες των άδικων αποφάσεων. Ανοίγει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης του θανάτου της 30χρονης Χριστίνας Καλαϊτζίδου από την Ελλάδα, μητέρας τριών ανήλικων αγοριών, η οποία βρέθηκε νεκρή στην οικία της στη Δερίνια το Μάρτιο του 2012. Συνελήφθη ο ενδιαστάσεις σύζυγός της, ο οποίος φαίνεται να παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του. Εγείρονται πάντως ερωτήματα σε σχέση με τις έρευνες των Κυπριακών Αρχών. Αρχικά είχε αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Συνεχίζεται το δράμα για την οικογένεια του 58χρονου τυφλού Παναγιώτη Ιωάννου, ο οποίος κάηκε ζωντανός σε σπίτι φίλου του την 21η Ιανουαρίου στο τραχώνι της Λεμεσού. Συνελήφθη ο 18χρονος γιος του, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα εξαίμερης κράτησης περί τα τέλη της εβδομάδας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέρασε το τραγικό συμβάν, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς φάνηκε από τις εξετάσεις ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. 5 νέες θέσεις επαρχιακών δικαστών δημιουργούνται προς ενίσχυση του δικαστικού σώματος και στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος που δημιουργεί ο μεγάλος όγκος υποθέσεων που έχουν καταχωρηθεί στα επαρχιακά δικαστήρια για απαιτήσεις από την επένδυση κεφαλαίων σε αξιόγραφα των τραπεζών. Για τη δημιουργία των 5 νέων θέσεων με κλίμακα Α16, η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε ομόφωνα σε νόμο το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο. Στην Τουρκία τώρα δεν είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, καθώς το σύστημα έχει μπλοκαριστεί. Είχαν προηγηθεί απειλές για απαγόρευση της χρήσης του από τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Η διεθνής κοινότητα μπορεί να λέει το ένα ή το άλλο, δεν με νοιάζει καθόλου. Θα μάθουν όλοι πόσο ισχυρή είναι η δημοκρατία της Τουρκίας, διεμήνησε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Πάντως, να πούμε ότι από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντούλαχ Γκιούλ, κατήγγειλε μέσω Twitter τον αποκλεισμό του Twitter και χαρακτήρισε μάλιστα αυτή την ενέργεια απαράδεκτη. Ασταμάτητα συνεχίζεται ικανή έρευνες για το τοπισμό του εξαφανισμένου Boeing των αερογραμμών της Μαλαισίας. Την προηγούμενη εβδομάδα οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο νότιο Ινδικό ωκεανό, όπου εντοπίστηκαν δύο αντικείμενα τα οποία μπορεί να συνδέονται με το αεροσκάφος. Μεγάλη επιτυχία έτσι για να αλλάξουμε κλίμα, σημείωσε η αναβίωση του μεγαλειώδου έργου του Γιώργου Θεοφάνου, Στραγουδό το νησί μου, με Μαρινέλα, Ρέμο και Γαϊτάνο την περασμένη Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Το Ράδιο Πρώτο και η Εφημερίδα Η Σημερινή αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο το έργο,
αυτή την κατάθεση ελληνικής ψυχής. Τα μελοποιημένα αυτά ποίηματα θα περιλαμβάνονται σε ένα διπλό CD με τίτλο «Τραγουδώ το νησί μου» και κυκλοφορούν με την κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας «Η Σημερινή» στις 23 και 30 Μαρτίου αντίστοιχα, μαζί με μια σπάνια έκδοση ανέκδοτου φωτογραφικού και λογοτεχνικού υλικού. Το κάθε ένα από τα δύο μέρη που θα κυκλοφορήσουν θα έχει την τιμή των 3 ευρώ επιπλέον. Όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση της συλλογής θα διατεθούν στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε. Γεια σας.